Εντάξει. Να κάνω κι εγώ κάτι. Κάνε καλέ. Οι άντρες ανοίγουν κονσέρβες, ρε. Πάντως, μπράβο, εγώ θέλω να πω στον Άκη μπράβο, γιατί ενώ μαγειρεύει, δεν τα διαλύει όλα στην κουζίνα. Συνήθως οι άντρες όταν μαγειρεύουν είναι σαν να γίνει πόλεμος μετά. Λες καλύτερα να είχα παραγγείλει. Ναι, και μετά λένε ότι η γυναίκα να έρθει να καθαρίσει, αλλά μαγειρέψαν αυτοί. Ναι, είναι πάντα έτσι. Ναι, απαράδεκτο. Άσε μας, μωρέ. Άσε μας, μωρέ. Άσε μας, ρε τσομπάνι. Σβήσε, ρε τσομπάνι. Σβήσε, ρε, το μηχάνημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τους μαγειρεύω και με κράζουν και από πάνω. Τώρα θέλετε να βάλουμε λεμόνι ή lime στην... Lime. Να ψηφίσουμε, παιδιά. Όχι, lime. Λοιπόν. Ψήφισα τρεις φορές και κερδίσαμε. Γιατί τα κάνεις έτσι, Άκη. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το ζουμί. Πρέπει πρώτα να τα πατήσουμε πριν. Άντε. Αλλιώς δεν βγαίνει καθόλου το ζουμί και τα lime είναι λίγο περίεργα σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην βγει καθόλου ζουμί, να είναι τζούφια τελείως μέσα. Υπάρχει πιθανότητα, ναι, που γίνει να τα ξερά μέσα. Ναι, ναι. Αυτά τα βλέπω, αυτά είναι καλά. Λοιπόν. Τώρα έρχεστε και διαλέγετε. Δεν βάλουμε τους κρόκους επίτηδες γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε το μείγμα για να δούμε πώς. Όχι, όχι, να μην βάλουμε ακόμα τους κρόκους. Θα τους βάλουμε σε λίγο. Λοιπόν, άρα παίρνουμε ξύσμα από λεμόνι ή lime και βάζουμε μέσα. Εντάξει, όσα λεμόνια θα χρησιμοποιήσουμε, τόσο ξύσμα θα βάλουμε μέσα. Όχι το άσπρο, ίσα ίσα να πάρετε μόνο το κίτρινο που σας είπα και στίβω το πρώτο λεμόνι. Τι ωραία που μυρίζουμε στο λεμόνι. Σου δημιουργεί μια πω, πω. Ναι, ναι, ναι. Ένα λεμόνι. Πάει. Το δεύτερο λεμόνι. Ξανά το ξύσμα. Άμα θες, στύψε και σου από λίγο lime εδώ πέρα. Λίγο ναι. Μέσα, παιδιά, να το κόψουμε μέσα και να το στύψουμε. Ωλε. Λοιπόν. Ένα θες. Όχι, όχι, παραπάνω. Στύψε 6-7. Αυτό μου αρέσει γιατί μυρίζει και βέβαια στα χέρια. Ένα μοχιτάκι δεν μας κάνει. Μοχίτο θες, ε. Μοχίτο, ε. Κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Α, έλα. Αλήθεια. Πολύ ωραία, παιδάκι. Το πιάνεις. Λίπτο. Παιδιά, έτσι γίνεσαι καλύτερος άντρας. Όταν κόβεσαι, οριμάζεις ακόμα πιο πολύ. Πόσες φορές το έχεις κόψει το δάχτυλο? Πάρα πολλές φορές. Πώς? Στην αρχή, όταν άρχισα να μαγειρεύω, όλη την ώρα με κομμένο δάχτυλο. Α, γι' αυτό δεν την ακούει το δάχτυλο αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα και να κόβουμε δεν τρέχει και αίμα. Αυτό δεν κόβουμε. Έχουμε αίμα. Τι. Τώρα εγώ τα ρίχνω μη τυχόν και το αίμα μου πάει μέσα, διότι στο γήπεδο σε βγάζουν έξω μέχρι να το δέσεις. Θα γίνει lemon pie κόκκινο. Σωστός. Τρέχει πολύ, δεν πας να βάζεις λίγο πεντατίν, κάτι. Τι έγινε ένα αιμοστατικό, γιατί τρέχει πολύ. Και τώρα δεν κάνει να το ρουφάω. Όλος έπαθε που ρουφάω το αίμα, διότι τώρα... είμαι ο Φραγκενστάιν. Και θα το πιω. Ο Φραγκενστάιν το έφτιαχνε, μην το κρίτσα. Μην τα λες αυτά, γιατί θα τα γράψουνε, Πέτρο. Μα πει το με τους φίλους μου, ρε παιδί μου. Να, να ρε, κοίτα ρε. Λοιπόν, στύψαμε αρκετά λεμόνια και λάιμ και είναι αυτό που σας είπα. Λοιπόν, θα βάλω λίγο, περίπου τα 4 λεμόνια μέσα και θα ανακατέψω. Δεν έχω βάλει καθόλου.